Πόιντερ, φιλί με βαθιά ρίζα στην ιστορία της παγκόσμιας κοινοφιλίας. Η ανατομική του εμφάνιση μας παραπέμπει σε γεροδεμένο ζώο, κυρίαρχο στο βουνό, στους λόφους, στον κάμπο, αλλά και στο δάσος. Ένα σκύλος έτοιμος κάθε στιγμή για κυνήγι. Οι περισσότεροι από εμάς, ακόμα και σήμερα, όταν συζητάμε για το Πόιντερ, το μυαλό μας τρέχει στην ιταλική εκτροφή. Στις ιταλικές γραμμές δηλαδή, που γνωρίσαμε περισσότερο τη δεκαετία του 90, με τη δημιουργία του Πόιντερ και Σέτερ Κλαμπ στην Ελλάδα. Με αυτό το Πόιντερ μεγαλώσαμε, πορευτήκαμε και συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Όμως πολύ λίγοι πιστεύω από εμάς αναζητήσαμε μια πληροφόρηση από το μακρινό παρελθόν του ιστορικού σκύλου που έχουμε στα χέρια μας. Θα ήταν πιστεύω πολύ δύσκολο για κάθε ερευνητή της εποχής μας να στηρίξει οποιαδήποτε εργασία για το Πόιντερ αν δεν ανατρέξει στους δημιουργούς του. Αρχίζοντας πάντα από τον Arkwright, θα ξετυλίξουμε ένα άλλο νήμα εξάπλωσης της φυλής στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και τη διαδρομή της μέχρι και σήμερα. Τη διαδρομή μιας ιστορικής φυλής που στις μέρες μας ακούγεται ότι περνάει υπαρξιακή κρίση. Μετά από 20 χρόνια και 25 που έχουμε το Pointer Center Club και το κοινωνικό μήλο της Ελλάδος, ναι, με τους αγώνες μορφολογίας και εργασίας, έχουν εξελιχθεί πλέον τα σκυλιά και είναι ελληνικής εκτροφής. Δηλαδή, ο Αστραχάν μέσα στο πεντικρή του έχει 7 γενναίες φιλικές σκύλες, οι οποίες είναι δικές μου εκτροφής. Μπράβο, έλα. Κάτσε. Μπράβο. Άστε. Μπράβο. 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 Μπράβο.